Στο περιθώριο της συνέντευξης για το συνέδριο παθολογίας τραχύλου και κολποσκόπησης που διεξάγεται στα Γιάννενα, ο Ευάγγελος Παρασκευαίδης, καθηγητής μαιευτικής και γυναικολογίας του Πανεπιστημίου Ανίνων και πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Κολποσκόπησης και Παθολογίας Τραχύλου, ρωτήθηκε για τις νέες γυναίκες που ήταν έγκυες ανεμβολίαστες και έχασαν τη ζωή τους από την νόσο COVID-19. Τα γεγονότα αυτά έχουν προκαλέσει θλίψη σε όλους. Ο καθηγητής εξήγησε ότι πλέον εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα υπάρχουν τα δεδομένα και σχετικές έρευνες που δείχνουν ότι έγκυες με συμπτωματική νόσο COVID-19 διατρέχουν διπλάσιο ή και τριπλάσιο κίνδυνο για πρόωρο τοκετό. Επιπλέον, όπως επισημαίνεται από τους αρμόδιους επιστημονικούς φορείς αλλά και την επίσημη πολιτεία, ένα μικρό ποσοστό μπορεί να παρουσιάσει αυξημένη πιθανότητα σοβαρής νόσου. Οι γιατροί, όπως χαρακτηριστικά είπε ο κύριος Παρασκευαίδης, θα πρέπει να ενημερώνονται οι ίδιοι και να ενημερώνουν και τις εκείους για την αναγκαιότητα του εμβολιασμού. Και έχει την εξήγησή του. Ζούμε ένα φαινόμενο το οποίο σε έναν ελάχιστο χρονικό διάστημα πρέπει να δοθούν απαντήσεις. Λοιπόν, η δικιά μου εκτίμηση είναι, όπως και με τις περιόδους της καραντίνας υπήρχε αυτοσυγκέντρωση και δυνατότητα περίσκεψης και σκέψης και αναλυτικής προσέγγισης, ότι αυτή τη στιγμή αυτό που γίνεται είναι ο πρόλογος, να μην πω η πρώτη παράγραφος του προλόγου ενός κεφαλαίου τεράστιου που λέγεται COVID κτλ. Έτσι. Αποτέλεσμα, ακόμα και οι γιατροί δεν ήταν απολύτως ξεκάθαροι στην αρχή τουλάχιστον τι γίνεται με το θέμα εγκυμοσύνης και κατά πόσον ένας εμβολιασμός για τον COVID θα επηρέαζε την εγκυμοσύνη, δηλαδή θα επηρέαζε το έμβριο. Αλλά σύντομα, όταν λέω σύντομα σχετικά μετά την έναρξη της πανδημίας υπήρξαν αποτελέσματα και για το θέμα αυτό. Και αυτό το θέμα ξεκαθάρισε. Ότι συγκρίνοντας τον κίνδυνο μια έγκυος που δεν θα εμβολιαστεί να πεθάνει, σε σχέση με τον κίνδυνο που κάποιο έμβριο μπορεί να έχει παρενέργεια από το εμβόλιο, ήταν απολύτως ξεκάθαρο ότι ο κίνδυνος για να από μία έγκυο που δεν θα έχει εμβολιαστεί στη διάρκεια της εγκυμοσύνης να πεθάνει η ίδια και φυσικά και το παιδί της ήταν πολλαπλάσιος από το άλλο σενάριο. Άρα εξ αυτού προέκυπτε ως πρώτο συμπέρασμα ότι θα έπρεπε να υπάρχει εμβολιασμός. Το πρώτο. Και το δεύτερο, εν τω μεταξύ και μέσα στο σύντομο αυτό χρονικό διάστημα προκύψαν και δεδομένα τα οποία ξεκαθάρισαν ότι οι εγκυμονούσες δεν κινδυνεύουν να πάθουν είτε οι ίδιες, είτε τα παιδιά τους, είτε τα έμβριά τους κάτι εξαιτίας του εμβολιασμού. Άρα είναι ξεκάθαρο. Αρκεί κάποιος να παρακολουθεί τα δεδομένα και την τρέχουσα πραγματικότητα παγκοσμίως και να παρακολουθεί τις μελέτες. Και αν δεν ξέρει να απαντήσει σε μια γυναίκα που το ρωτάει να κάνω το εμβόλιο τώρα που είμαι έγκυος, ας παραπέμψει το ερώτημα και τη γυναίκα σε κάποιον που είναι ειδικότερος και ξέρει να απαντήσει. Είναι τόσο απλό το πράγμα. Το ίδιο ισχύει για τον HPV κάποτε. Ότι ρωτώνταν ένας γυναικολόγος και λέει: Παιδιά, δεν ξέρουμε ακόμα. Σε μια μητέρα δηλαδή, δεν ξέρουμε ακόμα. Ας περιμένουμε να δούμε πού θα πάει το πράγμα κτλ. Και βέβαια από τότε και μετά, ποτέ αυτή η οικογένεια και αυτή η γυναίκα και αυτό το κορίτσι δεν έκανε το εμβόλιο για τον HPV έχοντας πάρει μια τέτοια μεσοβέζικη απάντηση. Ερωτηθείς για το εμβόλιο για την COVID-19, ο κύριος Παρασκευαίδης ανέφερε ότι δυστυχώς ένα μεγάλο ποσοστό ανθρώπων δεν αποδέχονται τον ιό και το εμβόλιο. Το τραγικό όμως, όπως χαρακτηριστικά είπε, είναι ότι ανάμεσα σε αυτούς υπάρχουν και γιατροί. Με τον εμβολιασμό για το COVID, εδώ είναι ένα επίτευγμα της επιστήμης, φοβερό και τρομερό και απίστευτο, το οποίο συνίσταται στο ότι μέσα σε έναν ελάχιστο χρόνο, σε ένα κλάσμα του χρόνου που κανονικά απαιτείται για να αποδειχθεί ασφαλές ένα εμβόλιο, αποδείχθηκε μέσα στο 1/10 του χρόνου. Μέσα σε ένα χρόνο δηλαδή δημιουργήθηκε, κατασκευάστηκε, μελετήθηκε το εμβόλιο για τον COVID. Και δεν φτάνει ότι και ό,τι προέκυψε ως αποτέλεσμα από όλη αυτή τη διαδικασία επιβεβαιώθηκε στην πράξη από τις χώρες και τις περιοχές που εφάρμοσαν μαζικά τον εμβολιασμό για το COVID. Και όπου φάνηκε ότι προστατεύει. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος προστασίας. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς υπάρχουν ακόμα ποσοστά πληθυσμού. Δεν αφορά φυσικά την Ελλάδα, για να μην κατηγορούμε την Ελλάδα και κλαίμε τη μοίρα μας. Αφορά παγκόσμιο, το πλανήτη όλο και τον πληθυσμό του πλανήτη όλου. Υπάρχει λοιπόν ένα ποσοστό σημαντικό, το οποίο δεν αποδέχεται τον εμβολιασμό. Και το τραγικό είναι ότι ανάμεσα σε αυτό το ποσοστό υπάρχουν και άνθρωποι που εκπροσωπούν το χώρο της υγείας. Και αυτό είναι ακόμα πιο τραγικό. Διότι αυτοί οι άνθρωποι σπούδασαν, μελέτησαν και μεγάλωσαν και αφιέρωσαν τη ζωή τους σε μια διαδικασία η οποία βασίζεται στα δεδομένα.
Έτσι γίνανε γιατροί. Έτσι δώσανε εξετάσεις σε κάθε μάθημα, σε κάθε έτος της ιατρικής τους, των ιατρικών τους σπουδών και έτσι πήραν το πτυχίο τους. Βασιζόμενοι σε δεδομένα τα οποία προέκυπταν από διάφορες ομάδες στο πλανήτη Γη. Έτσι. Τώρα, πώς αφισβητούνται από αυτούς τους ανθρώπους τα δεδομένα για το συγκεκριμένο θέμα που λέγεται εμβόλιο για τον COVID, είναι απολύτως παράδοξο και απολύτως αντιφατικό.